Αυτή είναι η νέα υβριδική μονάδα μοριακής απεικόνησης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης, η πρώτη στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και η τέταρτη σε παγκόσμιο επίπεδο. Το νέο προκλινικό εργαλείο σηματοδοτεί μια νέα μέρα για τα ερευνητικά δεδομένα της Ελλάδας και όχι μόνο, έχοντας ως απότερο σκοπό την ανάπτυξη θεραπείων σε νόσους όπως ο καρκίνος ή σε νευροεκφυλιστικά νοσήματα όπως η νόσος Αλτσχάιμερ. Στην ουσία δημιουργείται μια πρότυπη υποδομή, η οποία είναι μοναδική στο είδος της στη χώρα και μάλιστα είναι η τέταρτη παγκοσμίως. Πρόκειται για ένα υψηλής τεχνολογίας τομογράφο ποζιτρονικής μαγνητικής τομογραφίας. Επιτρέπει λοιπόν αυτός ο τομογράφος πλέον να παρακολουθούμε ζωικά μοντέλα ασθενειών, να μπορούμε έτσι να εξάγουμε συμπεράσματα τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση ασθενειών στον άνθρωπο. Είναι στην ουσία αυτό που λέμε προκλινικές μελέτες. Είναι πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα. Προστίθεται ένα ακόμα σημαντικό όπλο στην φαρέτρα του ΙΤΕ. Πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες που έχουν οι επιστήμονες και οι ερευνητές του ΙΤΕ για να μπορέσουν να πετύχουν και άλλα αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Γιατί η έρευνα αυτή που διεξάγεται μέσα με τις δραστηριότητες της μονάδας αυτής έχει άμεσα αποτελέσματα σχετικά με πολύ σοβαρές παθολογικές καταστάσεις του ανθρώπου. Το νέο φιλόδοξο έργο του ΙΤΕ ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ με τη συγχρηματοδότηση της περιφέρειας Κρήτης αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες υποδομές που υπάρχουν παγκοσμίως. Ενώ έρχεται να συμπληρώσει την παλέτα των ερευνητικών επιστημών, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό της Κρήτης. Αυτή η υποδομή, την οποία είμαστε εδώ για να εγκαινιάσουμε και να αρχίσει να λειτουργεί, είναι από τις πιο σύγχρονες που υπάρχουν και θα είναι πολύ χρήσιμη. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο, όχι μόνο για καθαρά ερευνητικούς σκοπούς, αλλά θα είναι και για την κοινωνία. Νομίζω ότι συνδυάζει τις δυνάμεις του Ιδρύματος και έτσι αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε, που είναι υψηλότατο επίπεδο. Τα εγκαίνια της μονάδας πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, υπό την παρουσία μόνο επίσημων προσκεκλημένων εξαιτίας των υφιστάμενων υγειονομικών πρωτοκόλων. Μεταξύ αυτών βρέθηκαν ο Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρήστος Δήμας, όπως επίσης και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής, οι οποίοι εκατέρωθεν τόνισαν το ύψιστη σημασία ερευνητικό έργο της Κρήτης και του ΙΤΕ. Στο ΙΤΕ παράγεται αξιοσημείωτη επιστημονική έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα και βασική έρευνα, η οποία έχει παγκόσμια πήχηση. Οι ερευνητές τους οποίους έχουμε, να ξέρετε, είναι υψηλότατου επίπεδου. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από ό,τι ισχύει σε όλο τον κόσμο για τους ερευνητές.